μέσα στο μπάνιο του σπιτιού, λίγο πριν η γυναίκα του μπει μέσα την παραμονή της πρωτοχρονιάς για να ετοιμαστεί για την αλλαγή του χρόνου. Στο καλάθι των ρούχων κοντά στην μπανιέρα, σε σημείο που να μπορεί να καταγράφει καθαρά τον ήχο από τις συνομιλίες. Οι υποψίες περί απιστίας της συζύγου του τον έκαναν, όπως είπε, στους αστυνομικούς να καταστρώσει ένα δικό του σχέδιο με στόχο να έχει στα χέρια του πιστήρια. Έκρυψε το κινητό του τηλέφωνο στο μπάνιο του σπιτιού στη Λάρισα και το έπαιζε ατάραχο στο σπίτι για να μην κινήσει τις υποψίες της γυναίκας του. Ευελπιστούσε πως θα καταγράψει συνομιλία της νεαρής με τον εραστή της, όμως η εξέλιξη των πραγμάτων τον βρήκε στα κρατητήρια. Η σύζυγος του 38χρονου βρήκε το κινητό, είδε πως ήταν ενεργοποιημένη η εφαρμογή για την καταγραφή ήχου και το έκανε 1000 κομμάτια. Κατέθεσε μήνυση στον άντρα της για την παρακολούθηση και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Ήταν μια κίνηση απελπισίας για να μην χάσω τη σύζυγό μου. Δεν ήθελα να παραβιάσω τα προσωπικά δεδομένα κανενός. Η προσκόμιση στοιχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι αυτό που λέτε, σε δικαστήριο γίνεται μόνο και μπορεί μάλλον να γίνει αποδεκτό μόνο σε διερεύνηση. Η μοιχεία, εν προκειμένου πλέον, δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, που ήταν πλημέλημα άλλωστε. Επομένως, όχι, δεν μπορούν νόμιμα τα στοιχεία αυτά να προσκομιστούν χωρίς την άδεια του εμπλεκομένου ανθρώπου. Η σύζυγος του 38χρονου φέρεται αποφασισμένη να κινήσει τις διαδικασίες για διαζύγιο. Ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του άντρα της, που όπως λέει έκανε άνω κάτω τόσο τη δική της ζωή, όσο και εκείνες των παιδιών τους. Η σύζυγος, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, κατέστρεψε το τηλέφωνο. Η τηλεφωνική συσκευή, η οποία κατέστη μη λειτουργική από τη φθορά που τις προκάλεσε, κατασχέθηκε από την Ελλάς προκειμένου να αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση για να ανακτηθούν τα δεδομένα. Ο 38χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενος για προσβολή του ατομικού απορρίτου και της επικοινωνίας, όπως προβλέπεται στον ποινικό κώδικα. Και ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός. Αν γίνει απλή καταγραφή για ιδιωτική χρήση, είναι μεν πλημεληματικού χαρακτήρα η πράξη, αλλά τιμωρείται με φυλάξη τουλάχιστον ενός έτους, ενώ όταν αφορά στην επεξεργασία και διανομή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αυτά αφορούν την ερωτική, φιλετική, εθνική, θρησκευτική ζωή και πεποίθηση κάποιου. Πλέον οι ποινές που προβλέπονται είναι κακουργηματικές και προβλέπεται κάθριξη έως 10 έτη. Η σύλληψη του 38χρονου έγινε ανήμερα της πρωτοχρονιάς, ένα 24ωρο μετά το ξεσκέπασμα της παρακολούθησης που προσπάθησε να κάνει. Έκρινε σκόπιμο να τοποθετήσει το κινητό του τηλέφωνο στο μπάνιο του σπιτιού, κρύβοντάς το στο καλάθι με τα ρούχα προκειμένου να μην γίνει αντιληπτό, καταγράφοντας έτσι ιδιωτικές στιγμές μελών της οικογένειάς του εν αχνία τους. Η ιδιωτικός detective που μιλάει στο Live News τονίζει πως οι περισσότεροι που τον έχουν επισκεφθεί με στόχο να παρακολουθήσουν είτε τις γυναίκες είτε τους άντρες τους έχουν ακολουθήσει διαφορετική συνταγή. Κινητό για να το παρακολουθήσετε θα πρέπει το κινητό αυτό να το έχετε μία δεδομένη στιγμή στα χέρια σας για 10 λεπτά. Για να παγιδεύσουν το κινητό τηλέφωνο και να βλέπετε εσείς τι γίνεται επί 2 μήνες μέσα στο κινητό τηλέφωνο του κυρίου σας. Συνομιλίες, Instagram, Facebook, Messenger, τα πάντα. Συνομιλίες και ήχο, εκατέρωθεν. Με ένα ειδικό πρόγραμμα, όπως μας είπε, το κινητό τηλέφωνο του θύματος παγιδεύεται εν αγνία του. Απλά και γρήγορα. Έρχονται 2 άτομα, όποια ώρα και να το έχετε στα χέρια σας, 12, 1, 2, 3 το πρωί, για 10 λεπτά το κατεβάζετε, περνάνε μία εφαρμογή και ένα λογισμικό και για 2 μήνες όλα τα δρόμενα του κινητού τηλέφωνου του κυρίου σας θα τα έχετε και εσείς συν το ότι θα γνωρίζετε και πού βρίσκεται. Την ερχόμενη εβδομάδα δικάζεται στο Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης δική μου υπόθεση μεταξύ συζύγων που η σύζυγος έβαλε εγκατέστησε αυτή την εφαρμογή εν αγνία του συζύγου της και τον παρακολουθούσε. Ο σύζυγος το διαπίστωσε, πήγε σε ειδικό τεχνικό, συνετάχθη μία έκθεση, προσκομίστηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη για την παρακολούθηση αυτή. Το κόστος μιας τέτοιας παρακολούθησης με το ειδικό πρόγραμμα που μεταφέρει όλα τα δεδομένα από το κινητό του θύματος στη συσκευή του δράστη φτάνει τα 1.000 ευρώ για ένα δίμηνο. Το κόστος είναι 1.000 ευρώ για το δίμηνο. Εγώ θα σας κάνω μια άριστη και έντιμη δουλειά. Προσοχή, υπάρχει ένας επιτίδιος που λιμένεται όλη την Ελλάδα. Μπορεί να σας πει να του βάλετε 700-800 ευρώ στην τράπεζα, τα οποία και θα χάσετε. Άμα ακούσετε λαγούς με τετραχίλια, το χάσατε. Ο σύζυγος που συνελήφθη στη Λάρισα μετά τη μήνυση που κατέθεσε η γυναίκα του αφέθηκε ελεύθερος το πρωί της περασμένης Τρίτης μετά την εισαγγελική απόφαση να διαταχθεί περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα.
Ήρια Τσοχαντάρη έχει κάνει το ρεπορτάζ και έχει μιλήσει και με τον σύζυγο, ο οποίος είναι ο κατηγορούμενος της υπόθεσης, και με την γυναίκα η οποία τον κατηγορεί. Για πες μας, Ρία. Ακριβώς, έχουμε μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Να σου πω πρώτα για το σύζυγο. Αυτό που υποστηρίζει είναι πως ήταν ένα ατυχές περιστατικό. Δεν ήθελε να κάνει, να καταγράψει τα παιδιά του κυρίως. Έβαλε το κινητό στο συγκεκριμένο σημείο στο μπάνιο, μία φορά όπως λέει ο ίδιος. Δεν το έχει ξανακάνει. Όμως αυτό που θα δούμε στη συνέχεια, Νίκο, είναι πως ο άνθρωπος αυτός, όπως λέει η σύζυγος, συνεχόμενα το έκανε επί 3 χρόνια, έβαζε σε συγκεκριμένο σημείο το κινητό και βιντεοσκοπούσε τη γυναίκα του προκειμένου να δει αν έχει εραστεί. Γιατί, όπως μας είπε, τη ζήλευε παράφορα. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το τι είπε στην Ρία ο κατηγορούμενος σύζυγος και μετά και η γυναίκα του. Δεν το ήθελε, το έχει μετανιώσει. Δεν θέλησε να καταγράψει τα παιδιά του και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς νιώθει τώρα. Αλλιώς ξεκίνησε όλο αυτό και αλλιώς κατέληξε. Ήταν ένα ατυχές περιστατικό. Έκανε ένα λάθος και τώρα όλοι τον τιμωρούν, λες και είναι δολοφόνος. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφει με το κινητό του στο μπάνιο. Το κάνει συνέχεια τα τελευταία 3 χρόνια και πάντα έλεγε ότι είναι η τελευταία φορά. Εκείνη την ημέρα, η σύζυγος τον κατήγγειλε γιατί βρήκε το κινητό στον κάδο με τα άπλυτα με ανοιχτή κάμερα να βιντεοσκοπεί, ενώ προηγουμένως είχε μπει το παιδί στην τουαλέτα. Το αντιλήφθηκε καθώς τον έβλεπε να μπαίνει συνέχεια και για ώρα στο μπάνιο. Έπειτα, έψαξε στο σπίτι να βρει το κινητό του και δεν υπήρχε πουθενά. Έτσι έψαξε και στο μπάνιο όπου και εντόπισε το κινητό του. Εκείνος είπε στις αρχές ότι τάχα το είχε βάλει μόνο να ηχογραφεί, ενώ η γυναίκα του είδε με τα μάτια της ότι το κινητό τραβούσε βίντεο. Γενικότερα, ο άντρας της την ζηλεύει παράφορα. Δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι και όποτε συμβαίνει αυτό, ακολουθούν γκρίνιες και τσακωμοί. Μάλιστα, δεν την αφήνει ούτε να δουλεύει. Τελευταία, είχε βρει μια δουλειά, αλλά πάλι δεν την άφηνε να πηγαίνει. Δεν πιστεύουμε ότι ήθελε να βιντεοσκοπήσει τα παιδιά του. Αλλά όπως και να έχει, το θέμα τώρα είναι στις δικαστικές αρχές. Αδίκημα βαρύ, ζητήσαμε από τον κύριο Χριστοδούλο, ο οποίος είναι ιδιωτικός ερευνητής, να μας πει δύο λόγια, γιατί αυτή η ιστορία των παρακολουθήσεων φαίνεται πια ότι έχει αλλάξει πίστα, για να το πω έτσι, κύριε Χριστοδούλου. Τα κινητά τηλέφωνα δίνουν πολλές δυνατότητες τέτοιων παρακολουθήσεων και ίσως κανείς δεν σκέφτεται ότι είναι αδίκημα και βαρύ αδίκημα κατά περίπτωση αυτή η παρακολούθηση. Ναι, κύριε Βαργιαβάτο, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλά, καλή χρονιά. Είναι έτσι πως τα λέτε. Είναι έτσι πως τα λέτε. Συνιστούμε σε όλο τον κόσμο για την παραβατική συμπεριφορά, ότι υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Εμείς βέβαια σας εξήγησα και από την άλλη φορά που μιλήσαμε, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους ιστορίες, διότι υπάρχουν βαριά ποινικά αδικήματα. Σας το ζητάνε όμως, κύριε Χριστοδούλου. Καταλάβατε. Ό,τι ζητάει ο κόσμος, σας το είπα και την άλλη φορά, κύριε Βαγγελάτο, ζητάνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι βλέπουν στις ταινίες, ό,τι ακούνε, ξέρω εγώ, έρχονται και μας τα ζητάνε. Εμείς όμως είμαστε επαγγελματίες, δεν μπορεί να κάνεις οτιδήποτε σε ζητήσει ο άλλος. Περισσότερο έχει να κάνει με την νοοτροπία, δηλαδή το ότι κάποιος μπαίνει στη διαδικασία πια να ζητήσει όλα αυτά τα παράνομα πράγματα, τα οποία κάπου θα πάει και δεν θα τα βρει, μπορεί κάπου άλλο να πάει και να τα βρει. Ψάχνει πάντως για να το κάνει. Ειδικά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε ζητήσει ο άλλος και είναι παραβατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα στο εκατομμύριο να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι τα προσωπικά δεδομένα που ο κόσμος τα αμφισβητεί, έχω την εντύπωση. Δηλαδή κάνουν διάφορα. Τους λες ότι αυτό δεν γίνεται και πάει και το κάνει μόνος του. Σαν έχω περιστατικό, δηλαδή, δώστε μας, ένα παράδειγμα. Να σας πω, κύριε Βαγγελάτο, επειδή σας μιλήσατε για τη Λάρισα τώρα, έχω περιστατικό στη Λάρισα. Ήρθε η πελάτσα, μας πήρε τηλέφωνο, της λέμε δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο, δεν γίνεται το άλλο. Και λέει τι γίνεται τελικά, θα τα κάνω μόνη μου, κάντε τα μόνη της. Και τι έκανε η μόνη της, γιατί μας πήρε μετά τηλέφωνο να μας πει τη βλακεία που έκανε. Πήρε και έβαλε ένα GPS στον άντρα της, ο άντρας της φαινόταν το GPS ότι ήταν σε μια συγκεκριμένη οικοδομή. Και στη συγκεκριμένη οικοδομή, στη Λάρισα, σε πλατεία της Λάρισας, ήταν η κουμπάρα της. Ανέβηκε και κόντεψε να τη σκοτώσει το ξύλο την κουμπάρα της, αλλά αυτός δεν ήταν εκεί, ήταν στην ακριβώς διπλανή οικοδομή. Πήγαινε 3-4 φορές, πήγε σε αυτή την οικοδομή, τι έβλεπε αυτή από την εφαρμογή, ότι ο άντρας της είναι σε αυτή την οικοδομή, αλλά δεν έβγαζε το GPS ακριβώς. Δεν είχε την ακρίβεια στην τοποθεσία, είχε την προσέγγιση αυτή. Πρέπει να έχεις μια τεχνογνωσία και για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πέφτουν σε κάτι τέτοια πράγματα τα οποία μετά δεν επανορθώνεται τώρα αυτό. Λοιπόν, και τη σχέση της χάλασε και στα δικαστήρια πήγανε. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.